Θα ήθελα να πω ότι η πραγματική εικόνα ακόμα δεν την έχω δει μέσα από τα ιδιοσιογραφικά δίκτυα mm-hmm. και blog. Άλλο αυτό που ζήσαμε και άλλο αυτό που έχει ήδη περιγραφεί. Mm-hmm. Τι ακριβώς έγινε χθες? Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω με την εκδήλωση της κλήρωσης. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν όλο το ποδόσφαιρο της Football League εκεί και εκπρόσωποι βεβαίως φορέων, υπουργείων κλπ. Ήταν μια εκδήλωση που είχε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα θα έλεγα είχε ένα σημαντικό αριθμό παιδιών στο χώρο mm-hmm. που ήταν με τους γονείς τους, που ήταν είτε προσκεκλημένοι ή στον ευρύτερο χώρο που γινόταν η εκδήλωση. Μάλιστα. Καταρχήν θα ευχηθώ στην ομάδα της Σπάτης μια καλή και επιτυχημένη χρονιά και μάλιστα η κλήρωση μας έδωσε και τη χαρά τον πρώτο αγώνα να είναι εδώ με μια μεγάλη ομάδα, τον Πανθρακικό. Mm-hmm. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τη Σπάρτη χθες, έτσι? Ναι, και ενώ όλα είχαν κυλήσει ομαλά, είχε ολοκληρωθεί και η διαδικασία της κλήρωσης, ξαφνικά μια ομάδα κουκουλοφόρων με κράνη και με διαθέσεις, θα έλεγα, εγκληματικές, εισήρθε στο χώρο με μολότοφ, με κροτίδες, διαλύοντας έναν χώρο που για μας εκείνη τη στιγμή φιλοξενούμασταν, φωνές παιδιών, γονιών, αναζητώντας ο ένας τον άλλον, τραυματισμοί, μια κατάσταση πραγματικά που δεν τιμά σήμερα την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη θέση που την υπηρετεί ο καθένας. Πόσα άτομα ήταν περίπου? Θα ήταν γύρω στα 20 με 25 τουλάχιστον άτομα. Μα ήταν πολλά. Η εικόνα και η παρουσία αυτών των ανθρώπων εκεί έδωσε το στίγμα για άλλη μια φορά ότι άμεσα η ελληνική πολιτεία πρέπει να επέμβει και πρέπει όλες οι ομάδες, όλοι οι άνθρωποι που βρισκόμαστε στο ποδόσφαιρο, με οποιαδήποτε θέση, να το υπερασπιστούμε, να σώσουμε αυτή την ποδοσφαιρική οικογένεια με οποιαδήποτε όποιος ιδιότητα έχει, γιατί δεν είναι σωστό για τον πολιτισμό μας και για την ιστορία μας. Μία φιλήσυχη και όμορφη εκδήλωση για ένα ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς ομάδων με ιστορία και πόλεων. Ανθρώπων οποιασδήποτε ηλικίας που βρίσκονται στον χώρο, ανέτια να βρεθούν θύματα κάποιων αδίσταχτων ανθρώπων που το μόνο που σκοπό έχουν να είναι εγκληματίες. Μάλιστα. Ο χώρος δεν... Οι εικόνες και οι παραστάσεις αυτές που αποκόμισα στην ηλικία 50 χρόνων και με μια παρουσία στο ποδόσφαιρο 35 χρόνων, γιατί ήμουν από πολύ μικρή ηλικία και διαιτητής του τοπικού πρωτάθλημα, τα ξέρετε, δεν το έχω δει ούτε σε αγώνες επίσημους. Μάλιστα. Είναι τυχεροί όλοι εμείς που ήμασταν εκεί που δεν πάθαμε κάποια μεγάλη ζημιά ή οποιαδήποτε ζημιά. Ο χώρος δεν φυλασσόταν. Θα σας πω. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά τα παιδιά μας που ήταν εκεί, που δεν έγινε το παραμικρό με αυτή τη χάβρα και από αυτές τις ενέργειες που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αν λέγονται άνθρωποι. Ο χώρος εκεί ήταν σε έναν ειδηλιακό τόπο, ένα κατάστημα που είχε πολλές δυνατότητες φιλοξενίας, εκτός από το μέρος που ήταν η εκδήλωση. Ήταν άνθρωποι που είχαν πάει με τις οικογένειές τους, είχε ένα μικρό παιδότοπο. Είναι στο άλσος. Και μάλιστα στα 50 μέτρα ήταν και ο δρόμος ο οποίος συνδέεται με το θέατρο και είχε πάλι την ίδια ώρα που γινόταν εκδήλωση και τα επεισόδια είχε μεγάλη πυκνότητα κόσμου γιατί είχαν καθορίσει πάρα πολύ να πάνε σε αυτό το θέατρο που είχε την επόμενη στιγμή από την εκδήλωση. Δηλαδή θα σκεφτείτε ότι ήταν τόσος πολύς ο κόσμος, διαλύσανε τουλάχιστον την εκδήλωση, πολλοί δεν αντελήφθησαν ίσως τι είχε συμβεί στο χώρο το δικό μας. Ένα είναι σίγουρο όμως, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν λέγονται άνθρωποι, θα πρέπει να βγάλουν, να τους ξεσκεπάσουμε αυτά τα κράνη και να δούμε τα πραγματικά αίτια για την, όλη αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά εναντίον όλων. Μάλιστα. Εγώ, επιστρέφοντας από τη Σπάρτη, είπα, είμαι τυχερός γιατί δεν έχω κάτι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός όμως ότι αυτές οι φωνούλες των παιδιών που ήταν στον χώρο, είτε που είχαν με τις οικογένειες, είτε που ήταν μέσα στην εκδήλωση αυτά τα παιδιά, δεν έπαθε το παραμικρό τίποτα. Mm-hmm. Λυπάμαι που ένα ποδόσφαιρο, που όλοι θέλουμε να είμαστε εδώ, να το υπηρετήσουμε, να μην προστατεύεται και να υπάρχουν τέτοιες μορφές αλητήριες, με σκεπασμένα πρόσωπα, και όχι αν θέλουν οτιδήποτε να το κάνουν, να στραφούν σε οποιοδήποτε, να έχουν και την ευθύνη να το κάνουν και να έχουν και τις επιπτώσεις, κρύβοντας μέσα από ένα κράνος να καταστρέφουν και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
συνδέεται το συγκεκριμένο περιστατικό με όλα όσα γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες στο ποδόσφαιρο. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όχι από μία μόνο πλευρά. Mm-hmm. Από πολλές πλευρές. Ήρθε η ώρα η πολιτεία, εκτός από το να ασχολείται για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, να καταλάβουμε ότι εμείς που είμαστε Έλληνες πολίτες, εμείς που είμαστε στο ποδόσφαιρο, οφείλει η πολιτεία να μας προστατεύσει. Mm-hmm. Να προστατεύσει την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Και να μην αδρώνεται μέσα στην ανοχή της σημερινής κατάστασης αυτή η δύσκολη, περίεργη και επικίνδυνη συμπεριφορά τέτοιων ανθρώπων. Mm-hmm. Είμαι βέβαιος ότι εάν δεν πάρθουν άμεσα δραστικά μέτρα και εάν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, η ομοσπονδία και όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν χαμηλώσουν τους τόνους και δεν συστρατευτούν, θα έχουμε, αντεύχομαι βεβαίως, δεν το θέλω να το σκέφτομαι καν, αλλά δεν θα είναι το μοναδικό επεισόδιο που θα ζήσουν και άλλοι άνθρωποι. Τι λείπει, πιστεύετε, όλα αυτά τα χρόνια και δεν μπορεί να μπει μια τάξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Λείπει η βούληση. Ακριβώς. Και η εμπλοκή συνεχώς με οποιοδήποτε τρόπο όλων αυτών που επιχειρηματικά δρούν πάνω στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και το σπουδαιότερο, πρέπει το ποδόσφαιρο να το αφήσουμε να έχει το δρόμο του. Υπάρχουν κανονισμοί. Υπάρχουν η νομοθεσία. Ο καθένας δηλαδή έχει το δικό του χώρο που πρέπει να καθορίσει τις υποχρεώσεις του. Η πολιτεία έχει το δικό της ρόλο. Οι ομάδες να σκεφτούν ότι πρέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο να σηκωθεί και να μην αμαυρώνεται. Δεν είναι μόνο το κέρδος. Δεν είναι πως θα συστρατεύω περισσότερος με τη μία φανέλα, την Β, τη Γ, στην πλάτη του θεατή ή του οπαδού. Mm-hmm. Αλλά πως εμείς θα κερδίσουμε το στοίχημα, το παιδί, η οικογένεια, όλοι μας, να είμαστε σε ένα γήπεδο, να τραγουδάμε, να χειροκροτούμε και μετά με ασφάλεια όπως πήγαμε να επιστρέψουμε και στο σπίτι μας. Mm-hmm. Λυπάμαι για ένα λόγο και μοναδικό. Μία γιορτή που ήταν για τα σωματεία της Football League και μεταξύ αυτών της δικής μας ομάδος μετά από τόσα χρόνια έφερε και μου δημιούργησε μία μεγάλη, θα έλεγα, ανασφάλεια το τι μπορεί να γίνει αύριο και στους αγωνιστικούς χώρους. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να δώσω και ένα μήνυμα στους λάκωνες φίλους, φιλάθλους της Σπάρτης. Πρέπει να προστατεύσουμε το ποδόσφαιρο, πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, πρέπει να προστατεύσουμε την ομάδα, πρέπει να προστατεύσουμε τον ομό. Δεν είναι μακριά αυτές οι εικόνες και από εμάς αύριο. Μάλιστα. Ήδη εκτιμώ ότι και η ομάδα της Σπάρτης, μετά από αυτό το γεγονός που έζησαν όλα τα στελέχη που ήταν εκεί, θα συνειδητοποιήσουν και θα διασφαλίσουν τουλάχιστον ό,τι αφορά τη Λακωνία, την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές και όλο το κομμάτι αυτό που τέλος πάντων περιλαμβάνει το λακωνικό ποδόσφαιρο μέσω της Σπάρτης στην επαγγελματική κατηγορία, να μην δούμε καμία άσχημη εικόνα, κανένα τραυματισμό, καμία στιγμή βίας, τουλάχιστον στο γήπεδό μας. Δυσκολεύομαι πάντως και σας το λέω ειλικρινά να χωνέψω ότι 20-25 άτομα μπορούν να μπαίνουν οπουδήποτε, να κάνουν ό,τι θέλουν και να φεύγουν κύριοι. Πραγματικά δυσκολεύομαι να το χωνέψω. Πολύ καλά και το γνωρίζετε και το έχετε δει. Στα γήπεδα που θεωρείτε ότι ελέγχονται αυτοί που μπαίνουν, τα έχουν διαλύσει. Mm-hmm. Που εκεί ελέγχονται. Mm-hmm. Δεν μπαίνει κανείς, δεν πηδάει, δεν έχετε με ελικόπτερο. Mm-hmm. Μπαίνει από μια θύρα, από μια πόρτα. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί ελέγχου. Mm-hmm. Και βλέπετε τα γκρεμίζουν. Mm-hmm. Αν θέλουμε να το θωρακίσουμε το ποδόσφαιρο, πριν μπει στη θύρα, στην πόρτα, οποιοδήποτε βεβαίως είναι αυτονόητο, δεν θα είχε είσοδο. Mm-hmm. Άρα η ευθύνη τώρα έχουμε στην ευθύνη, ειδικά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι τον ίδιο τον ΠΑΕ. Mm-hmm. Αν θέλουν να μην έχουν βία, το πετυχαίνουν. Αν θέλουν να την τροφοδοτούν με τη συμπεριφορά τους, με τον τρόπο τους και με τη μη σωστή λειτουργία τους, δημιουργούνται όλα αυτά τα φαινόμενα βίας στα ελληνικά γήπεδα. Μάλιστα. Σκεφτείτε να είστε με την οικογένειά σας, να πίνετε έναν καφέ και το παιδί σας αμέριμνα να παίζει την παιδική χαρά και να είχατε ζήσει αυτή τη χθεσινή εμπειρία που ζήσαμε όλοι. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Καρά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, μια και μιλάμε γιατί αυτό είναι το θέμα της δισογραφίας, η ΕΠΟ, οι εκλογές, η ΚΕΒ, τα πρόσωπα, αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα. Mm-hmm. Πρέπει 1 Οκτώβρη που τελειώνει το τυπικό, το διαδικαστικό της νέας διοίκησης ομοσπονδίας, γιατί αυτή είναι η αρχή του ποδοσφαίρου, mm-hmm. με την
συνεργασία οπωσδήποτε του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Είναι αλληλένδετο, το έχω πει πολλές φορές. Και με την ομπρέλα της πολιτείας όσον αφορά την ασφάλεια όλων των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν στο ποδόσφαιρο, να αλλάξουμε σελίδα.